Η είδηση έσκασε με θόρυβο και έφερε αναταραχή σε πολλά διάσημα σπίτια. Με ένα βίντεο έκπληξη προορισμένο να φέρει σε μηχανία του μεγαλύτερου στάρ του Hollywood, γνωστό στην κινηματογραφική βιομηχανία Αμερικανός διευθυντής casting, που προτιμάει να μείνει ανώνυμος, αποφάσισε να βγάλει σε δημοπρασία τις μαγνητοσκοπημένες μυστικές οντισιών των πιο διάσημων ονομάτων της μεγάλης οθόνης. Το σχετικό βίντεο που προβλήθηκε στο Today Show μπορεί να δει κανείς τον Λεωνάρντο Ντικάπριο, τότε που παιδάκι ακόμα διεκδικούσε το ρόλο του Pony Boy στη σειρά παραγωγής The Outsiders του Francis Ford Coppola. What are the socials got against us anyhow? Just cause we don't have money and they do. Τελικά ο ρόλος πήγε στον J.R. Ferguson, το Mad Men, αλλά ο Λίο έκανε μια μικρή εμφάνιση σε κάποια επεισόδια. You know, these new stations are part of how Commissioner Swayzak's wrecking this department. Σε άλλη κόπια εμφανίζονται ο Brad Pitt, ο Robert Downey Jr. και ο Keanu Reeves σε οντισιόν με τον σκηνοθέτη Ron Howard για μια θέση στο Backdraft, Κύματα Φωτιάς. No, sir. It's not gonna happen. Sorry. Ο Robert Downey πέρασε τρεις φορές από οντισιόν και παρότι λένε ο Howard τον ήθελε πολύ, το ρόλο πήρε τελικά ο William Baldwin, μόνο και μόνο γιατί έμοιαζε πολύ με τον Kurt Russell ή τέλος πάντων αρκετά ώστε να υποδηθεί τον αδερφό του. Maybe it's just ritual behavior, species-specific behavior that serves to identify them to one another. Μια πολύ ντροπαλή Gwyneth Paltrow αλλά και μια επαγγελματίας Ellen Hunt πέρασαν από οντισιόν για το ρόλο της Dr. Ellie Sattler στο Jurassic Park. These pupils are dilated. Pharmacological effect. Yeah. Αν και το εισιτήριο τελικά για την υπερπαραγωγή του Spielberg πήρε η Laura Dern. I was so lonely, I wanted to die. Εδώ η Nicole Kidman κλαίει με αληθινά δάκρυα σαν άψογη επαγγελματίας στην οντισιόν για τον πρωταγωνιστικό ρόλο για το θρίλερ «Άνθρωπος χωρίς παρελθόν». Ο ρόλος πήγε τελικά στην Κρέτα Σκάκη. Σε άλλη μια ταινία από αυτές που θεωρούνται κλασικές για τα 80's, «The Sure Thing», κυνηγώντας το σίγουρο κρεβάτι, θεατής μπορεί να δει αμέσως πως δένει το ζευγάρι John Cusack και Daphne Zuniga. Ομοίως η φοβερή χημεία του ζευγαριού Russell Crowe και Jennifer Connelly στο «Ένας υπέροχος άνθρωπος» που φάνηκε από τα πρώτα λεπτά στο casting θα επιβεβαινόταν αργότερα με ένα Όσκαρ και με χρυσές σφαίρες. Όπως εκτιμάται το υλικό αυτό με τις μυστικές οντισιόν των Star θα μοσκοπουληθεί στην αγορά των φανατικών τους. Κάποιες από αυτές τις κασέτες λέγεται πως μπορεί να πιάσουν από 2 έως 10.000 δολάρια, παρότι κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος μιας και κάτι τέτοιο συμβαίνει για πρώτη φορά. Αλλά όπως φαίνεται στο Hollywood, ακόμα και η αποτυχία των πολύ επιτυχημένων αξίζει χρυσάφι.